συνεχίστε. Ακριβώς, εγώ να ομολογήσω ότι τότε, παρά το γεγονός ότι ασχολούμουν και με τα κοινά, δεν είχα ξανακούσει για καρκίνο του παχαίου σεντέρου. Μετά όμως, όταν πήγα, έκανα την θεραπεία, η οποία φυσικά ήταν μια πολύ ριζική επέμβαση, και να πω σε αυτό το στάδιο ότι στη δική μου περίπτωση, λόγω του ότι ήταν πολύ χαμηλά, χρειάστηκε να γίνει και κολοστομία. Και ίσως αυτό είναι ένα από τα κομμάτια και ο λόγος που υπάρχει ταμπού για τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου. Όμως είναι καλά να τα λέγουμε, γιατί όταν αντιμετωπίζονται κάποια πράγματα, μόνο τότε μπορούμε να βρούμε και τις λύσεις τους. Και όταν στη συνέχεια ήρθα πίσω μετά από μια έτσι, όπως είπα, σαν να ήταν τριπλή επέμβαση ουσιαστικά, και ανάφερνα το δικό μου το περιστατικό, άκουα κόσμο που έλεγε, αν είχα κι εγώ η γιαγιά μου ή εμένα ο θείος μου, τάδι. Και λέω, καλά, πώς είναι η συχνότητα αυτού του καρκίνου? Και με είχε ξενήσει, ομολογώ, τότε. Και σιγά σιγά ίσως ήταν και αυτός ο λόγος που οδηγήθηκαν τα πράγματα και κατέληξα και εγώ στον σύνδεσμο. Και τώρα, 10 χρόνια μετά, κάνουμε και αυτή την εκστρατεία, εφόσον έχουν και τα κρούσματα αυξηθεί. Και εφόσον είναι ένας από τους καρκίνους, εφόσον βλέπουμε και διαζώσεις, ότι όταν εντοπιστεί έγκαιρα, μπορεί να θεραπευθεί. Είναι κρίμα να χάνουμε. Είναι το φαγητό. Όχι, μπορώ να πω ότι ίσως η πιο ισχυρή θεωρία είναι ότι υπάρχει μια γενετική προδιάθεση που στην ενεργοποίηση αυτού του γενετικού παράγοντα έρχονται περιβαλλοντικοί παράγοντες. Εκεί τοποθετείται και το φαγητό, δηλαδή λιπαρά φαγητά, ρινόπνευμα, κάπνισμα. Αλλά υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο γενετικό υπόστρο. Έχω εδώ μία έρευνα που θα μας την πει και ο κύριος Μινούτης καλύτερα. 75% λέει των ανθρώπων που έπαιρναν πολυβιταμίνες ήταν λιγότερες οι πιθανότητες να αρρωστήσουν το συγκεκριμένο καρκίνο. Υπάρχει αυτή η θεωρία ότι ορισμένες βιταμίνες, βιταμίνη C, βιταμίνη E, και στην πραγματικότητα και στην κλινική πρακτική το ακολουθούμε αυτό το πράγμα, ειδικά όταν εντοπίσουμε ένα πολύποδα, επειδή δρούν αυτές οι βιταμίνες αντιοξειδωτικά, είναι δυνατόν να αποτρέψουν ακριβώς αυτό το μηχανισμό ανάπτυξης καρκίνου. Αλλά να μου επιτρέψετε να πω ότι χρειάζονται έτσι ακόμη περισσότερες μελέτες, ή δεν είναι σίγουρο, τέλος πάντων, ότι αυτό θα το πετύχουμε. Αλλά εγώ προσωπικά τοποθετούμε θετικά, είναι σωστή αυτή η άποψη. Λοιπόν, ο κύριος, έχετε ολοκληρώσει, κυρία Κωνσταντινίδου? Είναι κάτι άλλο που θέλετε να μας πείτε σχετικά με τη δική σας εμπειρία? Σημασία έχει να δρούμε έγκαιρα. Ο καθένας μας ξέρει τον εαυτόν του, και όταν βλέπουμε κάποια πράγματα να διαφοροποιούνται, να αλλάζουν από την καθημερινότητά μας, είναι καλά να τα ελέγξουμε. Μπορεί να μην έχουμε τίποτε. Μπορεί όμως να έχουμε. Ο γιος μου τότε ήταν 11 χρονών, και όταν έμαθα ότι έχω καρκίνο στο παχύνεντερο, λέω, ίσως κανένα 2 χρόνια και δεν θα το δω να μεγαλώσει. Σήμερα είναι και τα 3 μου παιδιά μεγάλα, φοιτητής ο γιος μου. Οπότε είναι το μήνυμα που θέλουμε να πάει προς τα έξω. Είτε είναι για την πρόληψη, ακόμα και τώρα, επειδή θα ξεκινήσει και το πληθυσμιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας, βάσει του οποίου άτομα που είναι πάνω από 50 χρόνων θα αρχίσουν να ελέγχονται, που θα είναι χωρίς συμπτώματα. Και εδώ να προσθέσουμε ότι κάτι που ίσως και αρκετός κόσμος δεν το ξέρει, που μπορεί να τον αφορά, είναι ότι όταν έχουν πρώτο συγγενή με αυτήν την εμπειρία, θα πρέπει να πάνε για να κάνουν την εξέτασή τους πολύ πιο πριν. Δηλαδή, εγώ ήμουν 43, τα παιδιά θα πρέπει γύρω στα 30 να αρχίσουν να κάνουν αυτόν τον έλεγχο. Σας ευχαριστώ. Είναι καλά να τα λέμε και να μαθαίνουμε. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Φράγκο, σας ακούω. Και η δικιά μου περίπτωση είναι παρεμφερής ή παρόμοια, θα έλεγα. Αν και εγώ θεωρώ τον εαυτό μου λίγο πιο τυχερό, ή μάλλον πολύ τυχερό. Ουδέποτε υποψιάστηκα ότι κάτι συνέβαινε με την υγεία μου, στο συγκεκριμένο σημείο. Παρατήρησα κατά καιρούς κάποια κοιλίδα αίματος
στα κόπρανα. Ο ίδιος τρόπος δηλαδή ήταν που σας έκανε με την κυρία Κωνσταντινίδου. Δεν με έκανε. Εγώ το βλέπα και το αγνοούσα. Ναι. Λέω κάποια αιμορρόιδα, κάποιο... Ήταν ένα πάρα πολύ καθαρό χρώμα, πολύ κόκκινο καθαρό χρώμα αίμα και δεν ανησυχούσα καθόλου. Φυσικά το κουβέντιαζα αυτό και με τη σύζυγό μου, η οποία πονηρεύτηκε. Οπότε με την πίεση τη δικιά της να της αυτή κάνω τη χάρη. Αυτή καλή σύζυγος πάντα. Ακριβώς. Ναι. Με εισαγωγικά με εξανάγκασε να πάω στο νοσοκομείο για άλλο λόγο. Γιατί είχα και κάποιο πρόβλημα με την καρδιά μου στο παρελθόν. Οπότε πήγαμε εκεί για ένα έλεγχο καρδιάς. Στην γιατρό που με εξέταζε εκεί στις πρώτες βοήθειες του νοσοκομείου ανέφερα και το... την περίπτωση του αίματος, όχι σαν την πάθηση για την οποία πήγα. Οπότε η γιατρός ευαισθητοποιήθηκε και θεώρησε σκόπιμο να ελέγξει κάτι το οποίο είχε στο μυαλό της, προφανώς. Οπότε κάποια στιγμή έρχεται ένας νεαρός βοηθός γιατρός ή ασκούμενος γιατρός και μου λέει έτσι με ένα ύφος φοβισμένο: «Ξέρετε κύριε Φράγκο, τώρα πρέπει...» και μου δείχνει το δάχτυλό του. «Ξέρετε, εμείς οι Κύπροι είμαστε λίγο...» «Έχουμε ταμπού». «Έχουμε λίγα ταμπού», ακριβώς, ακριβώς. Του λέω: «Προχώρα παιδί μου, κανένα πρόβλημα». Για όνομα του Θεού. Η δαχτυλοσκόπηση δεν έδειξε τίποτα. Δεν βρήκε τίποτα ο νεαρός γιατρός μου, λέει, είναι καθαρό. Έρχονται κάποιες άλλες εξετάσεις που είχα κάνει για θέμα καρδίας και είμαι έτοιμος, αφού είναι όλα καλά, να φύγω. Οπότε ευχαριστώ τη γιατρό για τις εξετάσεις και της λέω: «Φεύγω?» Μου λέει: «Όχι, μένεις». Τι σημαίνει μένω? Την Πέμπτη, ήταν Δευτέρα, κάνεις κολονοσκόπηση. Και η κολονοσκόπηση αμέσως εντόπισε τον καρκίνο. Είναι πόδινη αυτή η εξέταση, η κολονοσκόπηση? Καθόλου. Όχι. Καθόλου. Να μην τη φοβόμαστε. Καθόλου. Μπήκα, βγήκα, κανένα πρόβλημα. Φυσικά, εκεί πλέον είναι που αρχίζει η ιστορία. Πώς αντιδράς. Ψυχολογικά περισσότερο. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και προσωπικά εγώ θεωρώ ότι εκκίνηγησα τον καρκίνο. Όταν ο γαστρεντερολόγος μου είπε ότι θα πρέπει να φύγει από το νοσοκομείο για βιοψία αυτό το δείγμα που έβγαλε, αλλά κατά την εκτίμησή του ήταν καρκίνος. Και τον ευχαριστώ αυτόν τον άνθρωπο που μου το είπε έτσι, με εκείνον τον τρόπο. Αντέδρασα διαφορετικά και ούτε καν το έλαβα υπόψη. Ευχαρίστηκα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Αλλάξατε μετά συνήθειες διατροφής, οποιασδήποτε άλλες συνήθειες στον τρόπο που ζούσατε? Σε αρκετά πράγματα. Δηλαδή? Έπινα το 1-2 ποτηράκια. Δεν πίνω καθόλου. Κρασί? Και κρασί και το βισκάκι, τα γνωστά. Τώρα αποφεύγω εντελώς το ποτό. Δύο ποτηράκια δεν παθαίνεται όμως σύνδρομο στέρησης, δεν ήταν τίποτα για εσάς, δεν είναι? Το δύο ποτηράκια ίσως να είναι φημισμός. Λίγο περισσότερο, το πρώτο και το τελευταίο. Ναι. Εμειώσαμε λίγο εκείνες τις περίεργες σούβλες. Εγώ έζησα και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, οπότε εκείνα τα κοκορέτσια και τα διάφορα λιπαρά. Α, ναι, το κρέας. Ναι. Αυτά έχουν φύγει από το διαιτολόγιο. Ακόμα και τη σούβλα. Και τώρα έχουμε το διαιτολόγιο μας είναι πιο πολύ προς το πράσινο. Δηλαδή, τι τρώτε? Το βραστό, το μπρόκολο, τα κολοκυθάκια, χορταρικά, σαλάτες. Τρώω και το κρέας μου, αλλά συντηρητικά. Συντηρητικά μας.